Πάμε στη συνάδελφο, την Έρικα Καβάζη, να δούμε τι νεότερα έχει για αυτό το θέμα. Ορίστε, Έρικα, σ' ακούμε. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό. Να πούμε ότι η αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το κοριτσάκι. Θα ληφθούν καταθέσεις σύμφωνα με πληροφορίες τα επόμενα 24 ώρα από γιατρούς τόσο του νοσοκομείου Λεμεσού όσο και του Μακάριου νοσοκομείου σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί και η κλινική κατάσταση του κοριτσιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ήδη το Μακάριο νοσοκομείο έχει ετοιμάσει έκθεση με τα ευρήματά του, την οποία έχει στείλει στο Γραφείο Ευημερίας και θα κοινοποιήσει και στην αστυνομία όπως πληροφορούμαστε. Συνεπώς αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι εάν ο τραυματισμός οφείλεται σε κακοποίηση ή αν πρόκειται σε κάποιο ατύχημα, Ερικά. Ακριβώς, Ανδρέα. Όπως ισχυρίστηκαν οι γονείς, το κοριτσάκι τραυματίστηκε από μόνο του. Κάτι το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην έπεισε και τόσο τους γιατρούς, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες στην έκθεση συγκεκριμένα του Μακάριου νοσοκομείου γίνεται λόγος για ενδεχόμενο κακοποίησης του κοριτσιού, Ανδρέα. Και αυτή η οικογένεια υπήρξε ξανά υπό διερεύνηση. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με το Γραφείο Ευημερίας? Υπήρξε ξανά υπό διερεύνηση από την αστυνομία, Ανδρέα. Για ευνόητους λόγους δεν το αναφέραμε και στο ρεπορτάζ, ώστε να μην φωτογραφηθεί η οικογένεια, αφού όλα βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, και όταν ξεκαθαρίσει και η συγκεκριμένη υπόθεση, τότε θα είμαστε σε θέση να αναφέρουμε και την υπόθεση για την οποία είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της αστυνομίας, η συγκεκριμένη αστυνομία υπό διερεύνηση. Ωστόσο, υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και έκθεση γιατρών για τη συγκεκριμένη οικογένεια ξανά προς το Γραφείο Ευημερίας. Συνεπώς, απόψε τι αναμένουμε να μας πεις στο κεντρικό δελτίο σε σχέση με αυτό το θέμα? Χάσαμε την Έρικα.